σύνθημα «Κάτω τα χέρια» από το Ταμείο Ανεργίας, το ΕΦΑΠΑΞ και τις θέσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι στη λεγόμενη βαριά βιομηχανία του νησιού βγήκαν και πάλι στο δρόμο. Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας, αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε, δεν αγωνιζόμαστε για να πλουτίσουμε. Τα 360 ευρώ επίδομα ανεργίας, εμείς μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Εάν το κόψουμε, εμείς θα πεινάσουμε. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ενωμένοι σαν μια γροθιά, βροντοφώναξαν πως αν δεν δικαιωθούν, είναι έτοιμοι να τεινάξουν την τουριστική περίοδο στον αέρα. Όπως καταγγέλουν, το πενιχρό επίδομα ανεργίας, από το οποίο συντηρούνταν τόσα χρόνια το χειμώνα, δεν τους χαρίζεται. Για να το λαμβάνουν, τους γίνονταν κρατήσεις κάθε μήνα. Το χειμώνα με αυτά τα λεφτά ζούσαμε πλέον, γιατί τώρα δεν θα ζήσουμε. Μας καταργούνε, μας μειώνουν, δεν μας αφήνουν να ζήσουμε. Τα λεφτά αυτά μας τα κρατάνε από τη μισθοδοσία μας. Μας κρατάνε 1-2% για το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί να μας το κόψει, με ποιο δικαίωμα θα μας το κόψει. Πού εξαναγίνηκε να δουλεύουν εποχιακά οι άνθρωποι και δεν μπορούν να ζήσουν το χειμώνα και περιμένανε αυτά τα λεφτά. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε το πρωί από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Στη συνέχεια, άνεργοι και εργαζόμενοι από τον κλάδο του τουρισμού έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η πορεία κατέληξε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου κριτικό συγκρότημα έντυσε μουσικά την εκεί διαμαρτυρία τους. Αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας.